αντιμετωπίσει είναι πολύ δύσκολα. Αυτό το χαρακτηρίζω στο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίες, γιατί η ομάδα του Ανατόλια, πέρα από ότι έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτή την κατηγορία, έχει και παίκτες που έχουν παίξει αυτή την κατηγορία και σε πιο ψηλές κατηγορίες όπως Α1 και Α2. Είναι μια ομάδα που σε όλα τα παιχνίδια έχει δείξει σταθερό χαρακτήρα. Είναι δύσκολη ομάδα. Βασίζεται πάρα πολύ στην τακτική αλλά και στην ικανότητα την προσωπική του κάθε αθλητή. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να δώσουμε το 100%. Δεν έχει καμία σχέση με το μάτς του Αγρινίου. Αν λέγαμε ότι μέσα στο Αγρίνιο δεν ήταν υποψιασμένοι οι αντίπαλοι μας, τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το χαρακτηρίζω από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που θα δώσουμε στην έδρα μας, αν όχι το πιο δύσκολο. Υπάρχει μεγάλο σεβασμό στο Ανατόλια και προσωπικά από μένα αλλά και από τους παίκτες μου. Όλα εξαρτώνται από τον καλό μας εαυτό. Η δύναμη μας είναι η άμυνά μας και εκεί ποντάρουμε πάντα. Αν είμαστε καλά και έχουμε καθαρό μυαλό, πιστεύω ότι θα πηχθεί ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και άσχημα. Πιστεύω να είμαστε εμείς αυτοί που θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα κερδίσουμε, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό. Θα έλεγα είναι 50-50. Αν το Ανατόλια είναι λίγο καλύτερη ομάδα από εμάς, με μεγαλύτερη εμπειρία, είμαι σε ευχαριστημένο προβάδισμα με την έδρα. Γενικότερα, μετά το διπλό στο Αγρίνιο, υπάρχει ένας ξεσηκωμός στην πόλη. Ενδιαφέρονται πολύ για το παιχνίδι αυτό με το Ανατόλιο, διότι βλέπουν κάτι στην ομάδα των Ικαρών. Έτσι, υπάρχει μια προσδοκία παραπάνω με αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα. Εσύ τι έχεις να σχολιάσεις γι' αυτό? Αυτό πρέπει να το δούμε όμως και στην κερκίδα. Δηλαδή, θέλω περισσότερο κόσμο. Ποτέ δεν θα είμαι ευχαριστημένος από τον κόσμο. Νομίζω ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν θα έχει πολλές φορές ο μπασκετικός σερβέρος φιλαθλός. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν θα έρθει να δει μόνο τους Ικάρους. Θα δει ομάδες οι οποίες είναι σε ψηλό επίπεδο, με ψηλά στάνταρ, πολύ οργανωμένοι. Ξέρουμε ότι οι σερβέρος φιλαθλοί δεν υποστηρίζουν μόνο την ομάδα μας, αλλά αγαπούν το καλό μπάσκετ. Θέλουν να γεμίσουν το γήπεδο, να μας δώσουν όθηση και πάνω απ' όλα, όχι προσωπικά εμένα, αλλά τους παίχτες μας. Γιατί στο λάθος που κάνει η κερκίδα σε στηρίζει, στο καλό σε αποδυναμώνει τον αντίπαλο, ξέρει και το Ανατόλιο που έρχεται. Ξέρει ότι έρχεται σε μια έδρα που είναι κάστρο, μια πάρα πολύ δυνατή έδρα από την Α2, τη Γ' Εθνική, τη Β' Εθνική και προσωπικά και εγώ είμαι ένας προπονητής που πιστεύω ότι αν κάτι πρέπει να κάνουμε φέτος, όλα θα ξεκινήσουν από το σπίτι μας. Όπως και η χαρά και η λύπη της νίκης και της ήττας αντίστοιχα, κρατάει 24 ώρες. Στο μπάσκετ υπάρχουν δύο αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θέλουμε να δώσουμε αξία στην προηγούμενη νίκη, πρέπει να κερδίσουμε αυτή την Κυριακή. Αν θέλουμε δηλαδή να βάλουμε ακόμα ένα τούβλο πάνω στο οικοδόμημά μας, θα έλεγα δεν θέλω να αγχώσω τους παίχτες μου, ότι είναι μόνο όμως η νίκη, αλλά το ξέρουν καλύτερα από μένα οι ίδιοι. Δεν ασχολούμαι πολύ με την ψυχολογία, γιατί έχω παίχτες νικητές, το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές.